Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ να συνδεθούμε. Είπαμε, πάμε στο Ισραήλ να συνδεθούμε τον Γαβρίλ Χαρίτο, διδάσκει ιστορία σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και στο Πάντιο. Καλησπέρα. Χαίρετε και καλησπέρα από την Ιερουσαλήμ. Τι κάνει το αγαπημένο Ισραήλ, τι κάνει ο αγαπημένος Μπίμπι? Πάει Τουρκία, δεν μας αρέσει αυτό. Συγγνώμη. Πάει Τουρκία, πήγε Τουρκία, τι κάνει? Όχι, έχει μείνει το θέμα στις καλένδες. Να. Έχει μείνει το θέμα στις καλένδες. Ο Μπίμπι πολύ γαμίσαμε, μπράβο. Ο Ερντοάν, όπως ξέρετε, ήταν στον Κόλπο, στη Σαουδική Αραβία και στα Εμιράτα. Από εκεί μετέβη στα κατεχόμενα για την επέτειο της εισβολής. Από ό,τι φαίνεται, το διπλωματικό πρωτόκολλο εδώ στο Ισραήλ είδαν τις ημερομηνίες και αυτοί οι ψήφιροι που είχαν διαρρεύσει ότι επρόκειτο Νετανιάου να έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία ή ακόμα και να επισκεφτεί την Άγκυρα αυτές τις μέρες, φαίνεται πως αυτό το σχέδιο δεν ευωδόθηκε. Μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η επίσκεψη και κάποια στιγμή θα βρεθούν οι δύο πολιτικοί ηγέτες, αλλά θα ήταν ιδιαίτερα άκομπτο από ισραηλικής πλευράς εάν θα συνέβαινε αυτό σήμερα με την βέβαια. Και βέβαια και παραμονή και τις τριμερούς που θα γίνει στη Λευκοσία στις 26 του μηνός. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έτσι κι αλλιώς, δεν πίστευα ότι... δηλαδή έβλεπα τις ημερομηνίες από την ημερομηνία που είχε διαρρεύσει αυτή η είδηση μέχρι και το επόμενο διάστημα που είχε συζητηθεί ότι θα γινόταν αυτή η επίσκεψη περί τα μέσα του Ιουλίου, θεώρησα ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα και όντως επιβεβαιώνομαι δηλαδή από τα γεγονότα. Σωστά, το είχατε πει όντως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν, θα γίνει. Δεν ισχύει αυτό το οποίο είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ότι δηλαδή βρισκόμαστε ξανά στην ίδια εποχή που βρισκόμασταν όταν ο Νετανιάου ήταν ξανά στην κυβέρνηση, πριν δηλαδή από την κυβέρνηση των Λαπίτ και Μπένετ, ότι δηλαδή σιγά σιγά οι ειδήσεις σε σχέση με τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ δεν βγαίνει από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά πηγές από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε και το είδαμε και χθες, όταν μάθαμε από το γραφείο του Πρωθυπουργού ότι ο βασιλιάς του Μαρόκου έχει προσκαλέσει τον Νετανιάου στο Μαρόκο, για πρώτη φορά θα γίνει αυτό από Ισραηλινό Πρωθυπουργό, 1-2-24 αφότου ανακοινώθηκε από το Μαρόκο, από τη μοναρχία, από το παλάτι, έγγραφο από το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στην Ιερουσαλήμ ότι το Ισραήλ αναγνωρίζει την μαροκινή ότι αναγνωρίζει τη ως μαροκινή επικράτεια. Οπότε λοιπόν αντί να τα ακούμε αυτά από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είναι και ότι τα ακούμε από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ξαναγυρνάμε δηλαδή στην εποχή με μεγάλη έξαρση είχε αυτό το φαινόμενο, όταν είχαμε την πανδημία, όταν σχέσεις του Ισραήλ ακούγονταν πιο πολύ από τον ίδιο τον Νετανιάου ή από τον αρχηγό της Μοσάντ εκείνη την εποχή και όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτό θα το βλέπουμε να συμβαίνει όλο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι σύντομο πριν πάμε στα υπόλοιπα. Η κίνηση να αναγνωρίσει τη Δυτική Σαχάρα ως μαροκινή επικράτεια από το Ισραήλ τι σημαίνει? Κοιτάξτε, το Μαρόκο και το Ισραήλ έχουν ένα κοινό θέμα, ο Μοϊδές. Η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει ότι το Ισραήλ έχει υπό την επικράτειά του τα υψώματα του Γκολάν. Mm-hmm. Τα υψώματα του Γκολάν όμως έχουν προσαρτηθεί από το Ισραήλ από το 1981. Mm-hmm. Το ίδιο ακριβώς θέμα έχει και το Μαρόκο, όπου η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει ότι η Δυτική Σαχάρα είναι υπό τον έλεγχο του Μαρόκου, παρά το γεγονός ότι το Μαρόκο εδώ και δεκαετίες είναι στη Δυτική Σαχάρα, το ελέγχει, το κίνημα Πολυσάριο που θέλει την ανεξαρτητοποίηση της περιοχής υποστηρίζεται από την Αλγερία, αλλά δεν τα κατάφερε να επικρατήσει. Το Μαρόκο έχει επίκους στη Δυτική Σαχάρα και πολλές χώρες από την Αφρική που επηρεάζονται από το Μαρόκο σε οικονομικό επίπεδο έχουν ανοίξει τα προξενία τους στη Δυτική Σαχάρα.
αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το Μαρόκο ως την κυρίαρχη δύναμη. Και οι αραβικές χώρες δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Μαρόκου στην περιοχή εκείνη, εκτός των, εκτός των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που άνοιξαν το προξενείο τους εκεί. Και αυτό γιατί επί Τραμπ το δόλωμα για να εξομαλύνει το Μαρόκο τις σχέσεις του με το Ισραήλ ήταν να όπως αναγνώρισε η διακυβέρνηση Τραμπ την Ισραηλινή κυριαρχία στα Γκολάν, έτσι έκανε το ίδιο για την Μαροκινή κυριαρχία στη συγκεκριμένη περιοχή. Έρχεται λοιπόν τώρα το Ισραήλ και να ικανοποιήσει αυτό το Μαροκινό αίτημα, γιατί ήταν να γίνει τον Μάρτιο που μας πέρασε η δεύτερη συνδιάσκεψη του φόρουμ της Νέγκεβ, που είναι ουσιαστικά μία συνδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του Ισραήλ, Αμερικής, Αιγύπτου, Εμμυράτων, Μπαχρέιν και Μαρόκου. Είναι οι χώρες, πλην της Αιγύπτου φυσικά που έχει συνθήκη ειρήνης από το 1978, είναι οι χώρες που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ δυνάμη των συμφωνιών του Αβραάμ. Ήταν λοιπόν να γίνει το Μάρτιο στο Μαρόκο, δεν έγινε εξαιτίας των ταραχών εδώ στη Δυτική Όχθη. Ήταν να γίνει τον Ιούλιο, αλλά δεν έγινε επειδή ξανά είχαμε τις ταραχές κυρίως με την Τζενίν, και έτσι έπρεπε το Ισραήλ, είχε, επειδή ήθελε να γίνει η συνδιάσκεψη εκεί στο Μαρόκο και να μην καταστραφούν ή να πληγούν οι σχέσεις του Μαρόκου που έτσι, με το Μαρόκο που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καινούργιες, προέβησαν σε αυτή την κίνηση, και έτσι και ο βασιλιάς του Μαρόκου έχει προσκαλέσει τον Νετανιάου. Δεν ξέρουμε ποια ημερομηνία είναι που θα πάει. Είναι χαρακτηριστικό του φαινομένου που σας είπα πριν, ότι στη χθεσινή ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι την ημερομηνία για την ημερομηνία της επίσκεψης του Νετανιάου στο Ραμπάτ δεν θα γίνει από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραηλινού, αλλά θα γίνει από τον υπεύθυνο, από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου. Αυτά για να κλείσουμε την παρένθεση. Για πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Για πάμε στα δικά μας, έχουμε την Τριμερή μπροστά, έτσι. Η Τριμερή έχει ενδιαφέρον, αν και πιστεύω ότι η ατζέντα πλέον είναι ήδη γνωστή. Την περασμένη εβδομάδα η Ισραηλινή Επιτροπή για τα Δημόσια Έργα ενέκρινε το σχέδιο για την κατασκευή του υποθαλάσσιου ηλεκτροφόρου καλωδίου. Το Euro-Asia Interconnection. Όπου θα συνδέει το ηλεκτρικό σύστημα ηλεκτροδότησης του Ισραήλ με τον Euro-Asia Interconnector, και μάλιστα μαζί με την ανακοίνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα είχε δημοσιευτεί και χάρτης που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία ούτε καν ως ενδεχόμενο, και είχε και την σημείωση ότι η πορεία που θα ακολουθήσει αυτό το καλώδιο θα συμπίπτει με την πορεία των μελλοντικών αγωγών για τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Άρα του πολύ βασικό. Δεν είναι ο EastMed. Θα είναι το καλώδιο έτσι όπως... Άλλο λέω, ότι η πορεία... Συγγνώμη, μισό λεπτό, μισό να συνοούμαστε. Ναι. Η πορεία που θα ακολουθήσει ο EuroAsia, αυτό που λέει καταλαβαίνω, θα ακολουθήσει την πορεία των μελλοντικών αγωγών, άρα το στον EastMed αναφέρεται, έτσι. Μελλοντικά λέω. Όχι με τον EastMed που είχαμε στο μυαλό μας, αλλά με τον υποθαλάσσιο αγωγό που είχαν συμφωνήσει ότι θα προχωρήσουν με το project αυτό ο Νετανιάου με τον πρόεδρο τον Κύπριο, τον Χριστοδουλίδη, που είχε μεταβεί στα Ιεροσόλυμα πριν από ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Και πλέον θα χρειαστεί να το καθορίσουμε και να το ξέρουμε πλέον αυτό, ότι ήδη από την Τριμερή των Υπουργών Ενέργειας που έγινε τον περσινό Απρίλιο, οι Υπουργοί Ενέργειας στις ανακοινώσεις τους άλλαξαν, έφεραν ένα νέο όρο. Από τον αγωγό EastMed μιλούν για για τον διάδρομο. Ναι, 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 σωστά. Και ο διάδρομος EastMed είναι ένα σύνολο από LNG και από αγωγούς, και όχι ένας. Είναι διάδρομος, σωστά, σωστά. Σωστό. Να το σημειώσουμε. Σωστό. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη λογική κινείται η ανακοίνωση
που έγινε πριν από μια εβδομάδα. Και σε αυτή τη λογική είναι και η συμφωνία που έγινε γνωστή. Γιατί ο διάδρομος μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πράγματα, δηλαδή ένα υβριδικό σχέδιο που να περιλαμβάνει και αγωγούς και LNG και γενικά. Έχει σημασία και η αιτιολογία της σύμπτωσης του ηλεκτροφόρου, της πορείας του καλωδίου για τον ηλεκτρισμό με τους αγωγούς, για την προστασία του περιβάλλοντος, για να μην επιβαρυνθεί πολύ το περιβάλλον. Και το κεφάλαιο, η προστασία του περιβάλλοντος, οφείλω να ομολογήσω ότι θα την ακούμε όλο και πιο πολύ συχνά για να αιτιολογήσει διάφορες άλλες σκοπιμότητες. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική διάσταση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ, για αυτό λοιπόν είναι το θέμα λοιπόν που θα δούμε να αναδεικνύεται, μια και το γνωρίζουμε ήδη. Τώρα, αυτό το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την τριμερή είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που αυτή τη στιγμή δεν είναι η Τουρκία, όσο το σχήμα 3-1. Και θέλω να σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Το Δεκέμβριο του 2018 στην Περσέβα, όταν έγινε η τριμερή εκείνη της χρονιάς των ηγετών εδώ στο Ισραήλ, των Υπουργών Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, ή των ηγετών, θα με διορθώσετε, θα το δείτε και από το διαδίκτυο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που είχε συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ως παρατηρητής. Και ουσιαστικά εκεί θα μπορούσα να πω ότι αρχίζει πλέον να έρχεται σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο 3-1. Σε επίπεδο ηγετών ήταν και ήταν και ο Πομπέο, ναι, για πες, ναι. Ήταν σε επίπεδο ηγετών, αλλά ήταν ως παρατηρητής ο Πομπέο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε, και όταν μπαίνει λοιπόν η Αμερική στο παιχνίδι, ήταν και τότε που είχε αρχίσει να συζητείται και η άρση του εμπάργου όπλων προς την Δημοκρατία. Ναι. Δημοκρατία. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε. Η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και της Κύπρου με το Ισραήλ, στο πίσω μέρος του μυαλού των κέντρων αποφάσεων στην Αθήνα και στη Λευκοσία, είναι η στρατηγική σχέση που έχει το Ισραήλ με την Αμερική. Mm. Και πάντοτε το καλύτερο παιδί σε αυτή την ομάδα των τριών χωρών ήταν το Ισραήλ σε σχέση με τις σχέσεις που έχει με την Ουάσιγκτον. Αυτή τη φορά τι παρατηρούμε? Ότι από καλό μαθητή που είχαμε συνηθίσει το Ισραήλ να είναι σε ό,τι αφορά τις επαφές του με το Λευκό Οίκο, είναι ο κακός ο μαθητής αυτή τη φορά. Ο καλός ο μαθητής είναι η Αθήνα, η Ελλάδα, που έχει εξυπηρετήσει το ΝΑΤΟ και την αμερικανική θεώρηση όσον αφορά το ουκρανικό, με τις διευκολύνσεις που έχει δώσει, αλλά και την επικοινωνιακή διαχείριση του συστήματος εκεί. Η κυπριακή πλευρά είναι και αυτή ο καλός ο μαθητής, αφού ήρθε πλέον το εμπάργκο και γίνονται και κοινές ασκήσεις σε στρατιωτικό επίπεδο με την Εθνική Φρουρά και με τις αμερικανικές δυνάμεις. Σε πολιτικό επίπεδο το Ισραήλ δεν είναι πια ο καλός ο μαθητής. Και αυτό το βλέπουμε γιατί ζούμε από τη σύσταση της παρούσας κυβέρνησης 27 του Δεκέμβρη του 2022 έως και τώρα, οι σχέσεις του Λευκού Οίκου με την κυβέρνηση του Νετανιάου δεν είναι καλές. Αυτό μπορεί επιτέλους ύστερα από 4 μήνες με διακοπή κάθε επαφής ανάμεσα στον Νετανιάου και τον Τζο Μπάιντεν να έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Όμως βλέπουμε ότι η κριτική που ασκείται από τη διακυβέρνηση Biden και από τον ίδιο τον Biden όσον αφορά τη διαδικασία της δικαστικής μεταρρύθμισης και ό,τι αυτό σημαίνει για την ποιότητα της δημοκρατίας εδώ στο Ισραήλ, έχουν ακουστεί δηλώσεις και κρίσεις που ποτέ δεν τις ακούσαμε από αμερικανικά χείλη. Ίσως θα μπορούσα να την παρομοιάσω με τις δηλώσεις εκείνο που όλοι το θυμούνται εδώ στο Ισραήλ. Ήταν η δήλωση του Τζον Κέρι, υπουργό εξωτερικών επί Ομπάμα, πριν από μια δεκαετία, το 2014 και το 2013, όταν είχε πει ότι αν δεν συνεχιστεί η διαδικασία των συνομιλιών με τους Παλαιστινίους, το Ισραήλ θα γίνει ένα κράτος με δύο κοινότητες και θα καταλήξει ως ένα κράτος apartheid.
Από τότε έχουμε να ακούσουμε τόσο μεγάλες επικρίσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση. Ποτέ δεν είχε χημεία πάντως ο Νετανιάχου με τους δημοκρατικούς, ποτέ δεν είχε χημεία. Και αυτό είναι και το πρόβλημά του, γιατί νομίζω ότι το πληρώνει έτσι πολύ αυτό το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνον και στους δημοκρατικούς, αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι δημοκρατική. Η βάση των ψηφοφόρων του Biden και η εβραϊκή κοινότητα που ψηφίζει τους δημοκρατικούς, ναι, ναι, σε παραδοσιακό επίπεδο, δεν είναι οπαδί του Μπίμπι. Όταν ακούει αυτά τα ακραία από τους εθνοθρησκευτικούς και αυτή την οι δικαστές δεν πρέπει να κρίνουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης επειδή δεν εκλέγονται, αυτά θυμίζουν άλλες εποχές και άλλες χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δουλέψει ο Νετανιάου και από ό,τι φαίνεται αδυνατεί να το πράξει, γιατί εξαρτάται από τις ακραίες φωνές που έχει στην κυβέρνησή του. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι έχει σταματήσει η συνεργασία του Ισραήλ και των Αμερικανών, είτε σε επίπεδο στρατού, πληροφοριών κλπ. Εντάξει, εννοείται. Όχι μόνο αυτό, θα σας πω και ένα άλλο θέμα που δεν το είδαμε καθόλου στην επικαιρότητα, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Την περασμένη εβδομάδα ξαναήρθε ο Φόφστάιν στο Ισραήλ, γιατί από ό,τι φαίνεται εξαιτίας και με αφορμή επεισοδίων στην μεθόριο του Ισραήλ με το Λίβανο, αρχίζει από ό,τι φαίνεται μια προσπάθεια ανάλογη με εκείνη που είχε γίνει για τα θαλάσσια σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου, να επεκταθεί αυτή η προσπάθεια της διαμεσολάβησης και για τα χερσαία σύνορα, όπου και εκεί έχουμε αμφισβητούμενες ζώνες. Σύν το γεγονός ότι το καρότο το μεγάλο που προσφέρουν οι Αμερικανοί στους Ισραηλινούς είναι ότι σταματήστε αυτή την ιστορία με τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε τη σαουδική πλευρά να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Είναι ένα δόλωμα πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση, χθες τελείωσε η δουλειά που είχε να κάνει η νομοπαρασκευαστική κοινοβουλευτική επιτροπή και είχε δικάσει, θα γελάσετε, μέσα σε μια μισή μέρα, δηλαδή σε κάποιες ώρες, 27.676 ενστάσεις κατά του νόμου για την κατάργηση της ακυρωτικής αρμοδιότητας του ανωτάτου δικαστηρίου που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση. 27.000. 27.676 ενστάσεις είναι... Απλό, όχι σε όλα στον κουβά. Όχι σε όλα στον κουβά, τελείωσε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι φαινόμενα τα οποία δεν θυμούν τον κοινοβουλευτισμό και αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά ενοχλεί την αμερικανική πλευρά. Ναι. Από την άλλη, ο πρόεδρος Χέρτσοκ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, για άλλη μια φορά καλείται να δράσει ως υπουργός εξωτερικών, όπως έκανε και με τις σχέσεις με τον Ερντοάν, όπως έκανε και με τις επαφές του με τον βασιλιά Αβδάλα της Ιορδανίας. Αυτό κάνει και με τον πρόεδρο Biden, όποιος εμφανίστηκε χθες να μιλάει στο Κογκρέσο σε πανηγυρική συνεδρίαση και του Κογκρέσου και της Γερουσίας, υπενθυμίζοντας ουσιαστικά τις άρρηκτες ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, φέρνοντας ξανά στην ατζέντα το θέμα του Ιράν, φέρνοντας ξανά στην ατζέντα ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε να μιλάμε με τους Παλαιστινίους για να βρεθεί μια λύση και ευχόμαστε και με τη σαουδική πλευρά να επέλθει η εξομάλυνση, θέλησε ο Χέρτσοκ να αλλάξει την ατζέντα. Δεν τα κατάφερε. Προφανώς. Ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε τον Τόμας Φρίντμαν, έναν δημοσιογράφο του New York Times, όπου έγραψε σε χθεσινό του άρθρο ότι μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Χέρτσοκ, ο Μπάιντεν κάλεσε τον Φρίντμαν στο γραφείο του και του είπε τι είπε στον Χέρτσοκ, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η μεταρρύθμιση σε σχέση με τα δικαστήρια να σταματήσει αμέσως. Και αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα
θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Άρα πάμε σε περαιτέρω κρίση μεταξύ σχέσεων μεταξύ Ισραήλ Αμερικανών. Ναι, οι διαμαρτυρίες συνεχίζουν για 21η εβδομάδα. Την ερχόμενη την Κυριακή θα γίνει μια διαμαρτυρία υπέρ της κυβέρνησης στο Τελαβίβ. Έχουμε και κάτι νεότερο που σήμερα το μεσημέρι. Πρέπει να κλείσουμε μόνο, αν έχει σύντομα, έχει να κλείσουμε. Ναι, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι την Κυριακή το πρωί, γιατί η φιλοκυβερνητική η διαδήλωση θα γίνει στο Τελαβίβ το βράδυ, την Ιερουσαλήμ την Κυριακή το πρωί θα γίνει για πρώτη φορά μια κοινή διαδήλωση υπέρ και κατά της μεταρρύθμισης, με αίτημα να βρεθεί ευρεία συνένεση από όλα τα κόμματα. Και θα δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα που θα συνδέει το τείχος των δακρύων από την παλιά πόλη έως την Κνέσετ, το κοινοβούλιο από τη δυτική πλευρά. Να καταλάβω κάτι, συγγνώμη, αυτό είναι συμφωνημένο από τους ΜΕΝ και τους ΔΕ για να υπάρξει συμφωνία? Υπάρχουν ομάδες. Ναι, οι οποίοι συμφώνησαν να την κάνουν από κοινού. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι ομάδες που είναι εναντίον της μεταρρύθμισης και άλλες που είναι υπέρ της μεταρρύθμισης. Ναι, και θα σχηματίσουν όλοι μια ανθρώπινη αλυσίδα με τον συμβολισμό, η σύνδεση ενός εβραϊκού συμβόλου που είναι το τείχος των δακρύων και η Κνέσετ που είναι η δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτά είναι κάτι καινούριο, δεν νομίζω ότι έχει ουσία, περιεχόμενο, ουσία, ενώ δεν λένε... Όχι, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις στο Ισραήλ που οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η χώρα, επειδή έχει αναλογίες με τη δική μας, δεν έχει πολυτέλεια εσωτερικής διάσπασης. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά, κύριε Χαρίτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.